Οι πρώτοι αγώνες για τον σκακιστικό όμιλο Καβάλας είναι πλέον γεγονός. Το πρωί λοιπόν του Σαββάτου, στα πλαίσια των Ελευθεριών 2020, μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στο δημοτικό κήπο για τους συγκεκριμένους αγώνες μετά τον COVID-19. Όλοι με χαρά τόνισαν ξεκάθαρα στην κάμερα του ένα channel ότι επιτέλους η πολυπόθετη στιγμή έχει φτάσει, τηρώντας φυσικά πάντα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά του COVID-19. Όπως κάθε χρόνο, στα Ελευθέρια κάνουμε πάντα και σκακιστικούς αγώνες για την 107η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης μας. Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου εντάσσονται για 36η χρονιά και οι σκακιστικοί αυτοί αγώνες. Έχουμε 4 βέβαια μήνες που δεν είχαμε αγωνιστική δράση στο σκάκι λόγω της πανδημίας. Τελευταίοι αγώνες που είχαμε κάνει κανονικοί ήταν τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα ξαναρχίζουμε αγώνες, είναι βέβαια σε υπαίθριο χώρο και αυτό είναι πιο εύκολα να κρατήσουμε τους κανόνες του αθλητικού υγειονομικού πρωτοκόλου που υπάρχουν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και για το σκάκι. Όπως βλέπετε, τα παιδιά την ώρα που αγωνίζονται φοράνε μάσκες και όλοι όσοι είμαστε εκεί διαιτητές και παράγοντες υποχρεωτικά είμαστε με μάσκες, έχουμε τα αντισηπτικά, τηρούμε όλους τους αυστηρά όλους τους κανόνες τους υγειονομικούς, γιατί προφανώς η πανδημία είναι κάτι που δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Μια παγκόσμια πρωταθλήτρια που συνεχίζει το όνειρά της στην Αμερική, αλλά δυστυχώς λόγω του COVID-19 έπρεπε να προσαρμοστούμε και σε αυτά τα δεδομένα. Πώς ήταν η κατάσταση στην Αμερική, πότε επέστρεψες και αν φοβήθηκες καθόλου? Ως γνωστόν, η κατάσταση στην Αμερική δεν είναι και καλύτερη. Ο κόσμος το ξέρει, το βλέπει στα νέα. Τώρα για μένα προσωπικά, πώς με επηρέασε. Κανονικά συνέχισα τη σχολή, τις σπουδές, όλα γίνανε διαδικτυακά. Τα τουρνουά όλα, τα περισσότερα ακυρώθηκαν. Τα σκακιστικά. Εντάξει, μικρά προβλήματα αυτά μπροστά σε αυτό που συμβαίνει γενικά. Θεωρώ. Εντάξει, να προσαρμόζεις τα πλάνα σου. Είχαμε πολλές δράσεις διαδικτυακά και ναι, πιστεύω το σκάκι είναι εύκολο να το, νομίζω προσαρμόστηκε σχετικά εύκολα. Ναι, δεδομένα. Ναι. Γενικά την κατάσταση στην Αμερική πώς την έζησες και αν υπήρξε ο φόβος, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια όχι τόσο καλή οργάνωση όσον αφορά όπως ήταν στην Ελλάδα παραδείγματος χάρη, που από την αρχή φάνηκε ότι δίνεται κατάλληλη σοβαρότητα στον COVID-19. Ναι, ναι. Τώρα, εντάξει, αυτό. Τι να πει κανείς. Σίγουρα, εντάξει, έβλεπα πως χειρίστηκε η κατάσταση στην Ελλάδα και πιστεύω, εντάξει. Ακούγες θετικά πράγματα για την Ελλάδα, ναι, Σταυρούλη. Φυσικά, σίγουρα. Λόγω του κορονοϊού. Ναι, ναι, σίγουρα. Όχι, πιστεύω χειρίστηκε πάρα πολύ καλή κατάσταση εδώ. Δηλαδή, μόλις και τώρα νιώθω που θα γυρίσω πίσω πάλι στο χαμό. Πώς θα είναι, λιγάκι, αλλά εντάξει. Ο προγραμματισμός για να επιστρέψεις πότε είναι λοιπόν? 12 Αυγούστου θα γυρίσω. Τόσο νωρίς? Τόσο νωρίς γιατί τα μαθήματα ξεκινάνε στις 17 Αυγούστου. Έχουν πάει λίγο πιο πίσω τα μαθήματα, έχουν με το σκεπτικό να προλάβουμε το δεύτερο κύμα κάπως έτσι, να προλάβουμε να κάνουμε από κοντά τα μαθήματα. Θα φάνει, εντάξει, και αυτοί παίρνουν τώρα πλέον τα μέτρα, τα παίρνουν, αλλά μήπως είναι λίγο αργά. Τέλος πάντων, τώρα μια δύσκολη. Ένα διάλειμμα όμως εδώ στην Καβάλα, στα Ελευθέρια. Σήμερα φέτος με λιγότερες συμμετοχές, απόλυτος κατανοητό λόγω και του μικρού φόβου. Ωστόσο, με το ίδιο πάθος όσοι συμμετέχουν. Ναι, ναι, πάντα. Καλά, πιστεύω ο κόσμος πολύ περίμενε αγώνες από κοντά. Γιατί εντάξει, διαδικτυακά, αλλά είναι διαφορετικά. Ναι, ναι. Πώς φαίνεται η οργάνωση φέτος και τι σου μεταφέρουν τα παιδιά, γιατί τα περισσότερα, αν όχι όλα, σε γνωρίζουν και σε θαυμάζουν πολύ. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά βλέπω τους περισσότερους, μετά από ένα χρόνο δηλαδή. Και ναι, εγώ το διασκεδάζω αρκετά. Δεν ξέρω, έχει τόσες συμμετοχές, αλλά καλή διοργάνωση, όλοι με τις μάσκες, τα μέτρα.